να το καλύψουμε, η αλήθεια είναι. Είναι νεκρά, περήφανα άλογα στην περιοχή του Αγρινίου. Εικόνες ντροπής. Κάποιοι λοιπόν σήκωσαν το όπλο, σήκωσαν την καραμπίνα και σκότωσαν τρία άλογα. Πιθανότατα για να δουν πόσο καλή είναι στο σημάδι. Εκεί έχουμε φτάσει. Πράξεις απάνθρωπων που σκοτώνουν ζώα. Αυτός είναι ο τίτλος σήμερα που κυριαρχεί στον τύπο. Και διαδικτυακά και βέβαια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε ίντερνετ και σε τηλεοράσεις. Θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Ρόζα Ρούσου. Είναι θελόντρια του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. Κυρία Ρούσου, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για ένα θέμα το οποίο μας, η αλήθεια είναι, μας στεναχωρεί, μας θυμώνει, μας προβληματίζει. Για πείτε μας λίγο κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν είναι η πρώτη φορά από ό,τι μαθαίνω που έχουμε νεκρά άλογα. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που πυροβολούν και σκοτώνουν και δεν ξέρουμε αν από τους πυροβολισμούς έχουμε μόνο τα νεκρά ή κάποια μπόρεσαν να φύγουν, είναι τραυματισμένα, βαρκαλικά. Υπάρχουν οι άγριες αγέλες των αλόγων, υπάρχουν οι μη άγριες και μέσα σε αυτές πολλές φορές πηγαίνουν και εγκαταλείπουν άλογα τα οποία δεν χρειάζονται. Κάποια στιγμή αυτά τα άλογα φυσικά δεν φύτρωσαν ξαφνικά μόνα τους, πέρα από αυτά τα οποία υπάρχουν στη φύση και από ό,τι βλέπω γενικά θέλουμε να αφαιρέσουμε από τη φύση οτιδήποτε υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιδοτηθεί για αυτά τα ζώα, όχι για τα συγκεκριμένα, μπορεί και για τα συγκεκριμένα, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο, τώρα που πέρασε η καταγραφή υποειδών, ναι, έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δημοσιοποιήσουν τις λίστες των ανθρώπων που έχουν επιδοτηθεί, με πόσα ποσά και για ποια ζώα. Αυτά τα... Να μπει δηλαδή, ναι, μια τάξη πλέον και όχι οποιοδήποτε να παίρνει ένα οικονομικό όφελος από το κράτος χωρίς επιχειρησιακό πρόγραμμα και χωρίς πρόγραμμα ελέγχου της αναπαραγωγής. Μάλιστα. Όποιος παίρνει λοιπόν χρήματα από τον προϋπολογισμό του κράτους προκειμένου να συντηρήσει κάποια άλογα, θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένος. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποια έγγραφα, να μπει μια τάξη. Ακριβώς. Ακριβώς. Και όχι μόνο να είναι καταγεγραμμένος, ναι, για μένα, το σωστό θα είναι να είναι και στη διάβγεια, να είναι δημόσια. Αυτή τη στιγμή, επειδή πέρασε η καταγραφή των υποειδών, παίζεται ένα πολύ χοντρό παιχνίδι, θα το πω. Καλούν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν τα χρήματα, να τους πούν ότι εδώ υπάρχουν 50 άλογα, έλα να τα μαζέψεις, εγώ μπορώ να τα μαζέψω, τι θα μου δώσεις να τα μαζέψω. Ζώα τα οποία είναι αταυτοποιητά, ναι, κοινωνίες εκτροφής που είναι σαν να μην υπάρχουν. Υπάρχει τρομερό όφελος οικονομικό με αυτά τα ζώα και προσπαθούν ακόμη και στην ίστατη ώρα, μάλιστα, να βγάλουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Με αυτές τις αγέλες εκεί που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές, πώς μπορεί να μπει ένα φρένο, μια τάξη? Λοιπόν, σε αυτές υπάρχουν πρωτόκολλα διαχείρισης διεθνή, ναι, τα οποία θα μπορούσαν να ακολουθήσει και η χώρα μας. Σίγουρα ζώα τα οποία κάνουν καταστροφές, γιατί αυτά τα φουκαριάρικα κάποια στιγμή ήταν 10, 20, γίνανε 100, 200, 300. Πεινάνε, θέλουν να φάνε. Οπότε καταστρέφουν καλλιέργειες. Για να μην γίνεται αυτό, υπάρχουν διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης, τα οποία τα έχουμε προτείνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πώς να μεταφερθούν δηλαδή, πώς να μπορέσει να γίνει η μεταφορά τους σε κάποιους άλλους χώρους, ναι, όπου να υπάρχει φαγητό, όπου υπάρχει νερό και να γίνει μια διαχείριση του υπερπληθυσμού τους πια. Μάλιστα, μπορούν κατά κάποιο τρόπο να βρεθούν εδώ οι εγκληματίες που προκάλεσαν αυτή την τραγωδία εκεί στην περιοχή, υπάρχει κάποια ενημέρωση? Όχι, από την εμπειρία μας δεν πιστεύω πως θα βρεθεί τίποτα. Μάλιστα. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Τι να πούμε τώρα, κυρία Ρούσου. Η καταγραφή ήταν ένα, ναι, πολύ σημαντικό βήμα που είναι περνάει μια... από 21 Οκτωβρίου. Μέχρι 20 Γενάρη, νομίζω, του 23. Έχει δώσει 3 μήνες στους ιδιοκτήτες να καταθέσουν τα ζώα που έχουν, να έχουν microchip και να τα έχουν καταγράψει. Από 21 Ιανουαρίου πια, μιλάμε ότι πέρασε ένας νόμος ο οποίος όφιλε να υπάρχει από το 2008. Μάλιστα. Συνήθως αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Καθυστερούμε αρκετά. Καμιά δεκαετία. Κοιτάξτε, από αυτό που πρέπει να κάνουμε.
Και με βέβαια οδηγίες ευρωπαϊκές σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, ναι. Και όχι οδηγία, είναι κανονισμός, κοινοτικός κανονισμός, που σημαίνει άμεσα εφαρμόσιμος. Αυτό ήταν καθαρά προστασία του εζωμπορίου. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.